με τα χρόνια αναπνευστικά, με τα χρόνια καρδιολογικά, με τα προβλήματα υγείας τα σοβαρά, και το ξέρει αυτό γιατί είναι σε επικοινωνία με τον γιατρό του και το ιατρικό σύστημα, με την παραμικρή συμπτωματολογία γρίπης θα πρέπει να απευθύνεται στο γιατρό και να αρχίζει έγκαιρα αντιοικά. Το ίδιο ισχύει και για τα ηλικιωμένα άτομα. Ελέγχουμε αντισώματα, αν δηλαδή ο ασθενής από τον οποίο έχουμε πάρει το δείγμα έχει αντισώματα ενάντια στον ιό. Οι περισσότεροι θάνατοι και οι εισαγωγές στις μονάδες συντηρητικής θεραπείας είναι σε άτομα τα οποία θα έπρεπε να είχαν εμβολιαστεί. Έχουμε δύο θανάτους παιδιών. Τα οποία βέβαια είχαν υποκείμενα νοσήματα, δύο ετών περίπου. Μέσα σε αυτά τα 39 κρούσματα εδώ πέρα. Ναι, μέσα σε αυτά. Μέσα σε αυτά είναι και αυτά τα δύο. Το ένα παιδάκι είχε λευκαιμία, το άλλο είχε μία πάλι πάθηση, νευρομυοπάθεια. Μας φοβίζει γιατί τον φωνάζουμε πολλές φορές και πανδημικό, ενώ στην πραγματικότητα μετά την πανδημία που δημιούργησε το 2009, έκτοτε έχει μετατραπεί σε έναν ιό εποχικής γρίπης. Τώρα βρισκόμαστε στο σημείο της μεγάλης έξαρσης, που είναι επίσης λογικό γιατί είμαστε στη διάρκεια του χειμώνα. Εργαστηριακά στα περισσότερα κρούσματα επιβεβαιώνεται η παρουσία του πανδημικού στελέχους. Πολύ λίγα κρούσματα έχουμε επιβεβαιώσει οφειλόμενα στον άλλο υπότυπο της γρίπης. Ένας ανησυχητικός λόγος για την υγεία, ειδικά των παιδιών που δεν μπορείς να επικοινωνήσεις και μαζί τους. Έχουμε πρόβλημα και επικοινωνίας. Δεν έχουν γίνει εμβολιασμοί φέτος με την κατάσταση που υπάρχει. Είναι ανησυχητικό. Στους παιδικούς σταθμούς θα πρέπει λίγο να προσέχουν οι γονείς όσο μπορούν τουλάχιστον, γιατί πηγαίνουν τα μωρά και είναι δεν είναι άρρωστα, μπορούν δεν μπορούν να τα κρατήσουν στο σπίτι, τα πηγαίνουν στους παιδικούς σταθμούς και κολλάνε και τα υπόλοιπα παιδάκια. Μεγάλος αριθμός παιδιών έχει προσβληθεί και έχει αποκτήσει κατά κάποιο τρόπο ανοσία σε αυτό το στέλεχος, έστω και παροδική. Ως εκ τούτου δεν βλέπουμε πολλά κρούσματα σε παιδιά στις μονάδες συντηρητικής θεραπείας. Είναι πάρα πολύ μικρός ο αριθμός των παιδιών και τα παιδιά που είδαμε είχαν και σοβαρά προβλήματα. Αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι έχουμε φτάσει σχεδόν στο πικ της δραστηριότητας της γρίπης στις μονάδες συντηρητικής θεραπείας. Θα συνεχίσουμε να βλέπουμε θανάτους τις επόμενες εβδομάδες, να δούμε και λίγο περισσότερο αμέσως επόμενες δύο εβδομάδες. Τώρα είχαμε σοβαρές ελλείψεις σε αντιγρυπικά εμβόλια στην Ελλάδα. Οι παρασκευάσεις εταιρείες δεν φέραν τις απαραίτητες ποσότητες, με συνέπεια να λείπουν εμβόλια από την αγορά ήδη από τις αρχές Δεκεμβρίου μέχρι και σήμερα.